Σε γρίφο εξελίσσονται για τους καταναλωτές τα νέα χρωματιστά τιμολόγια ρεύματο που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου. Ο Νίκος Ροκάκος λοιπόν επιχειρεί να ξεμπερδέψει το κουβάρι και μας εξηγεί τι θα συμβεί σε περίπτωση που κάποιος δεν διαλέξει κάποιο συγκεκριμένο χρώμα. Αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης στους λογαριασμούς ρεύματο από την 1η Ιανουαρίου και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα τέσσερα χρωματιστά τιμολόγια που έρχονται. Πάντως οι πολίτες εξακολουθούν να είναι μπερδεμένοι και ζητούν περισσότερες διευκρινήσεις. Τέλος το στο χρόνο μου, όλα τιμολόγια, Μάλλον στον θα πάω. Για ποιο λόγο? γιατί πιστεύω ότι είναι καλύτερα από το πράσινο. Ο Αντένα θα προσπαθήσει να πει απλά και κατανοητά τα τέσσερα είδη τιμολογίων. Το μπλε τιμολόγιο προσφέρει σταθερό πάγιο, αλλά και σταθερή τιμή για την κιλοβατόρα. Το συμβόλαιο θα είναι από ένα έως δύο χρόνια, όμως θα είναι πιο υψηλή η τιμή της κιλοβατόρας και λίγο υψηλότερο το πάγιο. Δεν νομίζω να καταλάβει και κανένα. Πρέπει να δώσουν περισσότερε διευκρινήσει, να τα κάνουν λίγο πιο απλά. Το πράσινο τιμολόγιο θα έχει πάγιο έω 5 ευρώ. Η τιμή τη κιλοβατόρα θα υπολογίζεται με βάση την τιμή τη προμήθεια του ρεύματο, που θα είναι σταθερή για 6 μήνε, αλλά και την τιμή τη διακύμανση στο χρηματιστήριο, που πρέπει να είναι σταθερή επίση για 3 μήνε. Όποιο αποχωρεί δεν θα έχει χρέωση. Γιατί το βράσιμο δεν ξέρω κάθε μήνα τι πληρώνω, και το οικονομικότερο. Το κίτρινο τιμολόγιο θα έχει κειμενόμενη τιμή κιλοβατόρα σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τιμή, θα έχει τη ρήτρα αναπροσαρμογή, η τιμή θα ανακοινώνεται τέλο κάθε μήνα και όταν αποχωρούμε πάλι δεν θα έχουμε χρέωση. Θα καθιερώσουμε ένα τιμολόγιο το οποίο θα είναι όσο πιο κοντά στη, στην, Στι εξελίξει τη αγορά, για να μην είναι ακριβό. Σε ό,τι αφορά το πορτοκαλί τιμολόγιο, η τιμολόγηση θα είναι αναώρα και ανάλογα με την κατανάλωση. Πρέπει να υπάρχει έξυπνο μετρητή στα σπίτια, και εδώ επίση όταν φύγουμε, δεν έχουμε χρέωση. Το κειμενόμενο. Αυτό που κάθε μήνα αλλάζει τιμή. Για ποιο λόγο, ε, Γιατί. Θέλω να πιστεύουν ότι θα έχει την καλύτερη τιμή. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι. Όσοι δεν επιλέξουν τιμολόγιο στις 31 Δεκεμβρίου, τότε αυτόματα θα πέσουν στο πράσινο τιμολόγιο. Οι προμηθευτές θα πρέπει να δημοσιεύσουν τα τέσσερα είδη τιμολογίων στην ιστοσελίδα τους. Επιλέγουμε αυτό που καλύπτει τις ανάγκες μας, ενώ μπορούμε να μπούμε και στην ιστοσελίδα energycost.gr να ελέγχουμε τους προμηθευτές και τα τιμολόγια. Δεν επιτρέπεται η χρέωση για έγχαρτο λογαριασμό. Ενώ θα πρέπει να διασταυρώνουμε τις εκπτώσεις και αν αυτές είναι για όλη τη διάρκεια της σύμβασης του συμβολέου.